Κύριε Κασάρα, καλώς ήλθατε. Μας είπατε λοιπόν ότι έχουμε έναν ιερέα στη Χάλκη που είναι Καλύμνιος και εγώ από περιέργεια ήθελα να έλθω και να δω και να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν. Βεβαίως είναι ο Πάτερ Σάββας, στο κοσμικό του Πατέρα Σάββας. Μάλιστα. Ταυτότης. Πολύ όμορφα ο Πάτερ Σάββας λοιπόν. Ο Πάτερ Σάββας, εμείς βέβαια γνωριστήκαμε στη Ρόδο. Μάλιστα. Πριν από χρόνια, πριν γίνει κληρικός. Και διατηρούμε αυτή τη σχέση που δεν είναι μόνο σχέση συμπατριώτη, είναι φίλος προς φίλου. Βέβαια, βέβαια. Τον επισκέφθηκα και με φιλοξένησε στην Χάλκη, περάσαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και τώρα βρεθήκαμε εδώ στην Κάλυμνο, στα Πάτρια. Θα έλεγα σε όποιον Καλύμνιο βρεθεί στη Χάλκη, να τον αναζητήσει. Ας πάει να παρακολουθήσει τη λειτουργία που κάνει ο Πάτερ Σάββας. Πολύ όμορφα. Είναι, θα νιώσει πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Θα καταλάβει τι σημαίνει λειτουργία. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Θα ήθελα να ξέρω πώς βρεθήκατε εκεί και πριν από πόσα χρόνια. Στη Χάλκη πήγα για πρώτη φορά όταν έγινα ιερέας. Α, μάλιστα. Δούλευα στη Ρόδο πριν. Το έτος? Τέλος του 9. Μάλιστα. Τέλος του 9. Μάλιστα. Χειροτονήθηκα στον Πανορμίτη στη Θήλη και κατευθείαν πήγα στη Χάλκη. Από μάλιστα, τότε, τι ωραία. Πέρασαν 13 χρόνια. Ναι. Νομίζω είναι μοναδικό Σάββατο να γίνεται διάκος και την Κυριακή αμέσως να γίνεται παπάς. Ναι. Σωστό που τώρα που το λέτε. Σπάσαμε τα κοντέ. Ναι. Θα μπει στο ρεκόρ Γκίνες, έτσι. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει όντως κάτι τέτοιο. Και θελήσατε να μείνετε εκεί, ε? Ναι, σας άρεσε ο τόπος, οι άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος τόπος. Καλός λαός. Στις αρχές προβλήματα. Ναι. Είχαμε βέβαια, γιατί ναι. Ο ξένος πάντα είναι ξένος. Πολύ σωστό. Αλλά όπως θα γνωρίζεις και θα ξέρεις, ο Καλύμνιος είναι πάντα που σπαθάρει. Οπότε λέω, θα περάσει το δικό μου. Και πέρασε. Τώρα, εάν θα τους πεις το παραμικρό για τον παπά που έχουμε στη Χάλκη και τους υπηρετεί, θα σε φάνει. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και... Περνάμε καλά, περνάμε καλά. Και φυσικά θα μείνετε εκεί, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Τώρα η οικογένεια από εδώ τι σας λένε, οι φίλοι, οι συγγενείς. Εδώ που έρχομαι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τους λείπετε. Από εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή μέχρι που να πάω στο κέντρο της πλατείας, ξεκινάω 9 η ώρα το πρωί και φτάνω μία. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι είναι, ο καθένας θέλει να σας ακούσει. Εμείς είμαστε αγαπημένοι πάντα. Ακριβώς. Και αγαπημένοι είμαστε και έξω από την Κάλυμνο. Περισσότερο αγαπημένοι. Πού ακριβώς είσαστε, σε ποιο ναό είσαστε εκεί? Άγιος Νικόλαος. Α, στον Άγιο Νικόλαο, πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Είναι μικρός τόπος, αλλά όμορφος τόπος. Ναι, αλλά είναι ευλογημένος, ευλογημένος. Είχαμε... Όποιος πάει για πρώτη φορά, νομίζω ότι το ζητάει να ξαναπάει. Πριν είχατε τον Μιχάλη Πατρό, έτσι δεν είναι, τον δήμαρχο. Και τώρα έχετε ένα νεότερο, νομίζω, άνθρωπο. Το Φραγκάκι. Είναι η πρώτη του φορά, του κ. Φραγκάκη. Και είχε γίνει και μια πολύ ωραία, αν θυμάστε, εξόρμηση, κύριε Κασάρα, με την Ένωση Καλυμνίων Ορόδου και την Κέτη Κουλιά. Βέβαια, μα βέβαια. Τι όμορφα πράγματα ήταν, είδαμε. Φάγαμε το παραδοσιακό, το καβουρμά. Μάλιστα. Βέβαια. Σας τραγούδησε η Κέτη στους δρόμους της Χάλκης. Ήταν πολύ, έτσι, πολύ ωραίο δέσιμο. Η Κέτη τραγούδησε και τώρα. Ναι. Στην 1η του Οκτώβρη στη Χάλκη, που είχα τη χαρά να είμαι και εγώ εκεί με τον παπά. Άρα πολύ ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι γι' αυτό και νομίζω ότι και ο κύριος Δήμαρχος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνει κάτι ίσως του χρόνου Καλύμνου και Χάλκης από κοινού, μια που εκεί Χαλκίτες, Φουγκαράδες και τα λοιπά είχαν δώσει πολλά και μπορούμε να κάνουμε όντως μια πολύ όμορφη κοινή γιορτή, γιατί πολύ απλά ζηλέψαμε από εδώ. Καλή, όταν γιατί, το είδαμε. Αφού από την αρχή ήταν δεμένος λαός ο Καλύμνιος με τους Χαλκίδες. Δουλέψανε μαζί. Έτσι. Η χειρότερη δουλειά, το χειρότερο επάγγελο. Και τώρα να είναι μακριά ο ένας. Σκληρό. Όχι, θέμα συντονισμού είναι. Είπες, λίγο η πανδημία μας έκανε λιγάκι να... Αλλά νομίζω ότι και τώρα έτοιμα είναι όλα και από την παιδιά την δική μας εδώ να ακούσουν, να συνεννοηθούν παλιά, και να γίνουν... Παλιά ήταν πολύ δύσκολο τώρα να βρισκόμαστε. Τώρα έχει πει το καταμαράν. Είναι 3 ώρες είσαι εκεί. Ακριβώς. Έτσι. Όποιος θέλει θα έρχεται, θα φιλοξενείται από τον ιερέα στα κελιά του Άι Γιάννη.
Τι όμορφα, τι όμορφα. Θα τους ταΐζομαι, θα τους φροντίζομαι και φεύγοντας τα πληρώνω. Όχι, πάντως μας έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ ό,τι έγινε εκεί, γιατί ήταν τόσο συντονισμένα με τον Γιάννη Νομεκάριο, εκφωνεί με τους φουγκαράδες μας, τους δίτες, με όλους τους μυσικούς, και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να γίνεται και εκεί και εδώ, φυσικά. Έτσι, να έχουν τα νησιά αυτή την τόνωση, αυτή τη χαρά, ότι δεν ξεχνιούνται ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιστορία. Χρονιά παρά χρονιά. Βεβαίως, βεβαίως. Να έρχονται οι Καλλινοί στη Χάλκη, οι Χαλκίδες στην Κάλυμνο και να το κρατήσουν αυτό το δωμάτιο, γιατί ήταν πανέμορφα. Έτσι. Ήταν πανέμορφα. Περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Δημαρχός πώς είναι, δημιουργικός, εντάξει, ναι, ευχαριστημένοι. Δουλεύει, τρέχει, φτιάχνει πράγματα τα οποία οι προηγούμενοι, όχι ότι θέλω να τους κρίνω και τα λοιπά, δεν τα προλάβανε αυτά τα κομμάτια που φτιάχνει ο Άγγελος. Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι. Η ζωή πάει μπροστά. Έρχονται καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες. Εξυγχρονίζεται η καθημερινότητα και ελπίζουμε πάντα στο καλό. Να τον ρωτήσει ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχει, τι μπορώ να βοηθήσω. Εγώ το ίδιο σε αυτό, να μην αφήσω αυτό. Έχουμε μια καλή σχέση. Και σε αυτά τα 13 χρόνια ερχόσασταν κάθε χρόνο Κάλυμνο? Όχι, όχι. 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 Από τότε που έχασα τους γονείς μου, μάλιστα τη μητέρα μου, πριν 5-6 χρόνια, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Μάλιστα. Ο χειμώνας πώς είναι, δύσκολος? Με μια καλή παρέα είναι πιο ωραία ο χειμώνας. Αλήθεια είναι αυτό. Άγριος. Έτσι. Γιατί υπάρχουν τα προβλήματα με τις συγκοινωνίες λόγω καιρού. Και ναι, 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 των απαγορευτικών. Αλλά είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Έτσι, ναι, είναι πιο... Εμείς φροντίζουμε, ψωνίζουμε περισσότερο για να μην την πατήσουμε. Τι πρόβλημα είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Καλή καρδιά και καλή, έτσι, θετική σκέψη να υπάρχει και όλα καλά πάνε. Καλή παρέα, καφενείο, θα πιούμε το κρασάκι μας, θα περάσουμε πανέμορφα. Και ο καθένας, πώς το λέμε στην Κάλυμνο, στην κουλουκιά του. Τι ωραία. Πάντως, κύριε Κασάρα, ό,τι και αν είναι, η χρειά η καλύμνικη έχει μείνει, έτσι, στην έκφραση. Ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Μακάρι την επόμενη φορά να σας δω και εκεί στη Χάλκη. Να δούμε, να γνωρίσουμε. Ξέρω ότι ο Δήμαρχος είναι πολύ φίλος με την διευθύντρια του σταθμού μου. Έτσι, και μου έχει πει τα καλύτερα. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε και από κοντά ένα ρεπορτάζ εκεί και να μας ξαναγήσετε και στη Χάλκη, να δούμε το όμορφο νησάκι που είναι τόσο κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό χειμώνα, χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι, την ευλογία σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας, ευχαριστούμε κύριε Κασάρα που χάρη σε εσάς τον γνωρίσαμε και μοιράστηκε όλα αυτά μαζί μας. Είναι εξαιρετικός. Έτσι, έτσι. Γεια σας.